Λοιπόν, Παναγιώτη μου, ακούω να σου πω, γιατί στις 16 του μήνα έχει ένα πολύ σπουδαίο γεγονός και είναι το OPAP All-Star Day, κυρίες και κύριοι. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Να πούμε ότι στην εκδήλωση θα δώσουν τον παρόν τους οι Ολυμπιονίκες μας, οι κορυφαίοι καλαθοσφαιριστές μας, ομάδες αθλητών καλαθόσφαιρας σε τροχοκάθισμα, οι παγκοσμίου φήμης ακροβάτες Dunking D, οι οποίοι και θα επιχειρήσουν να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness στο ελεύθερο κάρφωμα. Εγώ. Ένα άλλο κάρφωμα το δικό σου. Θα κάνω καρφώσω στο... Εσύ ποιος είσαι ο Dunking, ο Xon D. Να δεις... Καλό. Ποιος το είπε. Πράγμα. Να δεις στις 16 του μήνα, γιατί θα τυχάνει να είμαι και εκεί εγώ. Και εγώ εκεί. Και εγώ εκεί. Να το σάσω το όλο πράγμα με το All Star και να πω ότι όσοι φίλοι είναι σήμερα στο κοινό θα πάρουν και από μία πρόσκληση φεύγοντας για το All Star Game. Θυμούμαι παλιά που μητσής που έβαλα ξυπνητήρι να ξυπνήσω να δω το All Star Game, το αμερικάνικο βέβαια, το οποίο πάει να είναι εβδομάδα από εκεί. Καλά, εντάξει. Παραλύουν τα πάντα με το All Star Game. Ναι. Σε τούτο θα μπορούσαμε να το πούμε στον Bollywood. Παραλύω. Να δω τα πόδια μου να κάνετε, να πηγαίνω πρώτη μέρα και το κολλείο. Ακουτώ. Και την καρδιά μου τη θυμώ με τον ανοίγνη μειον δύο. Παραλύω. Άλλο. Τα ποταλτίζουν οι κοναουλιάδοι, δίπλα μου πενάκι, τη ταυλίν, το λεωπορείο. Αν με ακούτε στο κοντρόλ. Του. Ένοιξε κάτι, ο Λουίς κάτι... Ο Λουίς... Πάτε Γκόλιγουντ, Μπόλιγουντ. Να σου πω σε Ρουβά. Πέ μου. Άντε, τσά, οι. Λοιπόν, μαζί μας έχω δύο παιχταράδες και της Εθνικής. Είναι ο κύριος Βασίλης Κούνας και ο κύριος Ανδρέας Σιζόπουλος. Παρακαλώ, ελάτε πάνω, παιδιά. Ο Ανδρέας είναι από την ΑΕΚ Λάρνακος. Και ο Βασίλης είναι από το ΑΠΟΕΛ, κυρίες και κύριοι. Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε. Μικροφωνάκι, γυρίστε ποδά να μας πιάνει όλους η κάμερα. Κοντά το μικρόφωνο για να ακούμαστε. Με τον Ανδρέα Τιχάνη να τον ξέρω που μωρώ. Παίζαμε μπάσκετ μαζί στις γειτονιές του Στροβόλου. Είσαι πιο μεγάλος όμως. Εντάξει, είμαι πιο μεγάλος σου. Πιο τρία χρόνια δεν σύντοσαι. Αν είδα τρία χρόνια να έχει να αφιπηρετήσει ο άνθρωπος. Ο Ανδρέας είναι της ΑΕΚ, Λάρνακος. Ο Βασίλης είναι του ΑΠΟΕΛ. Σωστά. ΑΠΟΕΛ, ναι. Από το ΑΠΟΕΛ. Προβληματισμένος ο Βασίλης. Ναι. Εδώ πω, έχουμε ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ. Του ΑΠΟΕΛ. Να με ρωτήσει για την ΑΕΚ. ΑΕΚ έχουμε. Ομονιάτες. Άμα χειροκροτάτε ακόμα, είσαστε καλοί. Μετά τα γεγονότα της Δευτέρας, άμα χρησιμοποιείτε. Εντάξει, έτσι, έτσι. Ενυπτόμαστε, ρε. Μόνο λίγο καιρό ξαποστένει για ξανά προς την δόξα. Ναι, πέντε ποδά και πέντε ποδά. Δεν έχει σημασία. Έτσι, αρέσκει μα, ρε, να είμαστε ένα άνθρωπο. Θέλουμε να πόνο, να δώσε πόνο. Λοιπόν, All Star Game, παιδιά, θα λάβετε μέρος και εσείς. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς το βιώνετε όλο αυτό το πράγμα. Κοίταξε. Καταρχήν υπάρχει ψηφοφορία, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε. Απλά υπολογίσαμε ότι επειδή μας καλέσατε εσείς εδώ, θα μας πάρουν και στο μέλλον. Ναι, ψηφίστε τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα είναι μια γιορτή, στην οποία είστε πρόσδεκτοι όλοι φυσικά. Θα διασκεδάσουμε, θα παίξουμε μπάσκετ, θα δείτε τον Λούι να προσπαθεί να βάλει κανένα καλάθι. Θα έχουμε πολλά σοου, με καρφώματα, τρίποντα, το παιχνίδι φυσικά, χορούς, πανηγύρια. Ναι, και βέβαια δεν λείπει από αυτό, Βασίλη μου, και το φιλανθρωπικό στοιχείο, έτσι. Σίγουρα, όσα έσοδα θα έρθουν στην Ομοσπονδία θα πάνε στο... Ένα όνειρο πνεύχη. Μπράβο. Οπότε, αν είναι πρόσδεκτοι... είναι πρόσδεκτοι όλοι... όλο το κοινό εδώ πέρα και εύχομαι να γεμίσει το στάδιο Ελευθερία όπως είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με αντίπολο την Πορτογαλία. Το οποίο κερδίσαμε, έτσι. Βεβαίως, ναι. Mm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το All-Star Game είναι ένα θέαμα το οποίο θα χαρείτε. Είναι μια γιορτή του μπάσκετ
Και σίγουρα θα είναι και ο Λούις, οπότε είναι ένα κίνητρο για όλους. Να κοπιάσετε. Παρακολουθείτε το κίνητρο. Κοίτα, εγώ να λάβω μέρος στον αγώνα τριπόντο. Να κάνεις τι. Τώρα είναι από τους τρεις, τους πόντους. Ο καλά. Νομίζω ότι τα παιδιά ξέρουν, έχουν πάρει μια γεύση από μένα. Ξέρουν πολύ καλά τι εστί το όνομά μου στον χώρο της Καλαθόσφαιρας. Ναι, και το Υπουργικό Συμβούλιο καταλαβαίνει τον Αντρέα πράγμα. Μου. Κοίταξε, δεχτήκαμε μια πρόκληση το πρωί από τον Λούι. Οπα. Ναι, ότι μας είπε μπροστά σε όλες τις κάμερες ότι θα παραστεί στο διαγωνισμό τριπόντων με σκοπό να κερδίσει. Μετά από αυτή την απόφαση, με πιάσε ένα τρέμουλο, μπορώ να πω, και απέσυρα τη συμμετοχή μου. Το μόνο σίγουρο δεν αμήνεσαι. Όχι. Υπάρχει λόγος. Δεν χρειάζεται. Έχεις καλύτερες υποχρεώσεις. Είμαι ο baby shark. Νομίζω πως ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δω τις ικανότητες σας. Έχουμε φέρει μπασκέτα, βέβαια. Μίνι. Δείγμα μπασκέτας. Μπασκέτα, πίσω από το χαλί. Ποιος θέλει να ρίξει πρώτος. Εσύ. Εγώ με το βάρος της μπάλας να κρατώ την μπασκέτα να με γύρει. Βάστα το μπασκέτα. Ναι, είσαστε έτοιμοι, παιδιά. Λουί μου, μισό λεπτό, επειδή έχει και κάμερες και νομίζω μπορεί να μας στείλεις κανένα λογαριασμό στην ΑΚ, γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Να σου πω κάτι. Νιώθω ότι είναι και λίγη απόσταση, όχι τίποτε. Μπορώ να πω λίγο μακριά, ρε παιδιά. Γιατί με τον μεγάλο αποστάσεο, τεύκρο 20 ευρώ. Έχω δύο προσπάθειες, εντάξει. Είπα, έχω δύο προσπάθειες. Ο πρώτο μπεζούρι είναι έπαιζε. Ίσως το Παναγίδε, βάστα του, δαμένα με φυγύρι. Τι κάνει ρε, αφού λαλό σου βάστα τώρα. Α, όπα! Κάτσε λόγω, εντάξει. Είναι μούβι το καλάθι μας. Παρακαλώ, κύριε Κούνα. Όποτε θέλετε, φίλε, θέλεις να καρφώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κανονική μπασκέτα και άνθρωπο πίσω. Φέρετε να ψηφούς κόλλη μάπα, Α, πολλά, είσαι πολλά καλός, α. Εγώ τώρα στον ύπρα το απλό. Α, έναν του παιδικού, έναν του ξασύρε, ξασύρε. Ναι, πήγαινε. Λουί, εσύ έκαμε 5 ώρες προπόνηση σήμερα όμως, ρε φίλε. Τι? Έκαμε και 5 ώρες προπόνηση πριν. Αγία μου. Άλλα, ρε. Μπήκε. Κύριε Σιζόπουλε, παρακαλώ. Το κάνω πίσω. Όπως θέλει, ρε φίλε. Δικαιούσε να σύνδεσαι. Εσυμπάθησες με την αρχή κάνουν στη μορία σου. Εσύ προσέχει την κάμερα. Εντάξει. Να κόψω πλάνο. Έγινε. Ένα λεπτό ρε παιδιά, διότι εγώ δεν το δέχομαι αυτόν το πράγμα. Ίσως μου το ρε το καλάθι, ρε. Λούι τον κερανό. Λούι. Βάστα το Παναγιώτη καλά, με χάσετε το καλάθι μου, εντάξει. Θέλω να μετρηθεί η απόσταση. Περίμενε. Βάστα το καλά, Παναή. Περιμένετε ένα λεπτό, ευχαριστώ. Μου, είσαι μεγάλος παίκτης. Ευχαριστώ, περιμένετε ένα λεπτό, γιατί θα ρίξει ο Παναγιώτης μας. Να φοράν, Παναγιώτη μου, να φοράν και ο Παναγιώτης. Ένα λεπτό, Παναγιώτη μου. Εσύ πήγαινε να ρίξεις και εσύ μια φορά. The chance. Παιδιά, με μεγάλη επιτυχία πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Να μου τούτα. Αυτά είναι δωράκια από την ομάδα μας. Ο καθένας από τη δική του ομάδα. Περίμενε. Μην βιάζεις. Φόρε, φέρα μου φαέλα της Άιξ όταν από έλα, αλλά εγώ δεν έχω έτσι κολλήματα. Παίρνει μου. Φίλε, τα πιο μεγάλα που ήβραμε, δεν είχε πιο μεγάλα. Πραγματικά, ακόμα είναι από τους ψηλούς. Τέλεια. Κατά μισό. Θα τις φορέσω όταν παίζω μπάσκετ και τούτο. Αυτό. Αφαιρεί μου και σάλι, ρε παιδιά. Τρολάρι μας τέλεια το παίχτης μου, δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα, μετά την πεντάρα να φορούμε τους σάλι. Μετά την πεντάρα της Δευτέρας. Τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Συμβούλιο της ΑΕΚ. Έχω χιούμορ. Και πολλά να μπούχουμε. Φίλε μου και κάτι που την ομάδα σου την αγαπημένη. Δηλαδή μάθαμε να αγαπάς την πολλά. Φίλε μου, είπαμε ξανά, εμείς αγαπούμε όλες τις ομάδες και στηρίζουμε όλες τις ομάδες, γιατί
ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να δημιουργεί ίντρικες, κόντρες και ξύλα και φασαρίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Θα σας δω 16 καλά. Του μήνα στο στάδιο Ελευθερία. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε break και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.